εδώ είμαστε. Η Ναταλία, την οποία θα τη γνωρίσετε αμέσως τώρα, δεν ήρθε μόνη της στη στήλη της μεταμόρφωσης. Ήταν η κόρη της, η οποία ήθελε η μαμά της να ζήσει αυτή την εμπειρία εδώ κοντά μας. Στη συνέντευξη που θα δείτε, σχεδόν μαλώσαμε. Γιατί μου έλεγε, αισθάνομαι μεγάλη. Για να δούμε τώρα πώς θα αισθάνεται η Ναταλία. Γεια σου Ναταλία μου, καλώς όρισες. Τι ωραία μάτια που έχεις. Τι χρώμα ωραίο. Ποιος έστειλε το μήνυμα? Η κόρη μου. Εκ μέρους σου. Η κόρη μου. Αυτή έχει Facebook, αυτή έστειλε το μήνυμα και μετά μου είπε. Πόσο χρονών είναι η κόρη σου? 20. 20 χρονών κορίτσι έχεις, ε? Ναι, έχω και γιο. Μεγάλο. Μεγάλο. Ο οποίος είναι πόσο? Στα 32. Από πού είσαι? Εγώ είμαι από τη Μόσχα. Και πότε ήρθες στην Ελλάδα? Το 94. Α, έχεις χρόνια. Μεγάλωσες αρκετά. Τι μεγάλωσες, 50 χρονών δεν είσαι? Ναι. 50 χρονών νέα γυναίκα είσαι. 50. Γιατί τώρα αισθάνεσαι ότι, τι, έχουν περάσει τα χρόνια? Πάντα είχα ανασφάλεια, ναι. Με τα χρόνια πάντα είχα ανασφάλεια, γι' αυτό και έστειλε η κόρη μου μάλλον. Ήθελε κάτι να κάνει για μένα, γιατί τώρα δεν δουλεύω. Ναι. Και με συντήρει ο γιος μου. Τι θέλεις να αλλάξεις? Δεν ξέρω, εγώ ήθελα λίγο να νιώθω πιο νέα, να δείχνω πιο νέα μάλλον. Έχεις θέμα τώρα με την ηλικία, ναι, να εκνευρίζεις. Ναι, έχω θέμα. Βρε, είσαι νέα κοπέλα, έχω 50 θέμα. Χρονών. Γιατί αισθάνεσαι έτσι, δηλαδή η ανασφάλεια από πού προέρχεται αυτή? Δεν ξέρω, μήπως άμα παίρνεις τηλέφωνο να ρωτήσεις για δουλειά, ρωτάνε το πρώτο που ρωτάνε από πού είσαι και πόσο χρονών είσαι. Και άμα λες είσαι 50, λένε όχι, ευχαριστώ. Αυτό σε καίει περισσότερο, η δουλειά? Εντάξει, και αυτό με καίει, εννοείται. Τι θέλεις να αλλάξεις? Το πρόσωπο λίγο έτσι, να έχει οβάλ. Ναι, πώς ξέρω, δεν θέλεις καμία ρητίδα στο πρόσωπό σου. Ναι, δεν θέλω. Και έχω κάποιο τοπικό πάχος εδώ. Ναι. Και εννοείται χαλάρωση. Κοίταξε, τώρα από εδώ και πέρα θα σε ρωτάνε πόσο γνώρισες και εσύ θα λες... 40. 40 θα λες? Μετά τη μεταμόρφωση 40, να λέω. Θα λες 40. Έλεγα μήπως λέγαμε 50 με χαμόγελο. Όχι. 50 και να ζηλεύετε. Λοιπόν, παιδιά, εγώ έχω απέναντί μου ένα κλασικό σωματότυπο μήλο. Δηλαδή, αδύνατα πόδια, κυλίτσα, καθόλου μέση. Το πάνω μέρος και είναι ένα. Πολύ στήθος δεν έχει, αλλά έχει κυλίτσα. Μήλο. Όμως. Ναι, ναι. Οπότε πρέπει να δουλέψω να βοηθήσω το σωματότυπό της και να αναδείξω τα ωραία της πόδια. Μόνο που δεν είναι Ελληνίδα. Ναι. Είδες, πήρε από τις Ελληνίδες. Λοιπόν, εγώ λέω να το κοντίνω το μαλάκι, να του δώσω ένα στυλ πιο ντεγκραντέ. Να μην το κάνω. Ναι, να μην το κάνω. Βοηθήσω στο γύρο πρόσωπο. Ολοίσιο. Τώρα με το χρώμα. Θα ήθελα να την, κάνω, να την τονίσω λίγο, να τη τονίσω λίγο πιο το πρόσωπο, αλλά πιστεύω ότι τη πάει το ανοιχτό. Είναι ωραίο. Και μπορεί να το κάνει και πιο ανοιχτό. Ναι, ισχύει. Αυτό που θα δουλέψω στην Ναταλία είναι τα μάτια τη. Έχει λίγο καθοδικά μάτια, αρκετά καθοδικά. Δηλαδή είναι όλα προ τα κάτω. Θα προσπαθήσω να πάνε όλα προ τα πάνω. Ωραία. I my love in Portofino. Perché nei sogni credanco. Lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore. Il dolce incanto del mattino, il mare ti ha portato a me. So chiudo gli occhi e mi avvicino a Portofino, rivedo te. Ricordo un'angola di cielo. I found my love in Portofino. Quei baci più non scorderò. Non posso cronomisse. Ora δεν θέλω να πίνω. Δεν με παίρνεις 50. Όχι, μη τίποτα. Όχι, κούκλα μου γλυκιά. Μα πόσο ήσουν, ευχαριστώ πάρα ήσουν πολύ όμορφη. Έχεις αυτά τα μάτια τα ωραία. Αλλά και τώρα, ρε παιδί μου, παιδιά, εικόνα. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Έλα, κάθεσε μαζί μου, έλα Ναταλία. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα, συγχαρητήρια σε όλους τους experts. Για ελάτε στην παρέα μας, για ελάτε.
Μαζί μας είναι η Άλκη Σπρίνου, η Ειρήνη Βάσο, ο Τρίφωνας Σαμαράς και ο Γιάννης Μαρκετάκης. Καλώς ορίσατε. Καλώς το βρήκα. Συγχαρητήρια. Δώστε μου ακόμα ένα πλάνο ο σκηνοθέτης μας, ο εξαιρετικός, αυτό το αγόρι, το γλυκό, το όμορφο. Δώσ' μου ένα σπλίτ λίγο πάλι, σε παρακαλώ πολύ. Το πριν και το μετά. Συγχαρητήρια, 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 συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε.